Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις ερωτήσεις, τις οποίες μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε και να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά ότι δεν διεκδικούμε και δεν διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, για τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε με δύο φίλους ακροατές, που μας έστειλαν δύο σχετικά email και τα οποία τα εινοποιήσαμε σε μία εκπομπή. Είναι ένας φίλος μας και μία ανώνυμη φίλη μας. Οι ερωτήσεις ήταν πότε έρχεται ο Χριστός, ποια είναι η γνώμη σας, την οποία απαντήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Η δεύτερη ερώτηση είναι γραμμένο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Ι.Γ. 29 ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Και υποερωτήματα, ποια είναι η γενναία αυτή, πόσα χρόνια διαρκεί μια γενναία, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις, τη δεύτερη δεν την απαντήσαμε. Συνεχίζουμε όμως και με τις επόμενες δύο ερωτήσεις μιας φίλης μας ανώνυμης, η οποία γράφει: «Όλοι λένε ο Κύριος έρχεται. Τι να κάνω για να είμαι έτοιμη να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας?» Αυτή την ερώτηση την απαντήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Και η δεύτερη ερώτηση: «Πώς είστε σίγουρος ότι πρώτα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος? Ο Κύριος να σας ευλογήσει για το έργο σας». Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινάμε από την τελευταία ερώτηση της ανώνυμης φίλης μας που λέει: «Πώς είστε σίγουρος ότι πρώτα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος?» Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα πρέπει να αναφερθούμε ότι υπάρχουν διάφορες θεολογικές απόψεις για την αρπαγή της Εκκλησίας, για τη Δευτέρα Παρουσία, για την τελική κρίση. Οι δύο βασικές θεολογικές απόψεις είναι η μία, την οποία ονομάζουμε αχιλιαστές, που είναι αυτή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν και πιστεύουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση θα είναι μια μέρα, και όλα αυτά θα γίνουν σε μια μέρα και δεν θα υπάρχει εκ τούτου ούτε εφταετία του Αντίχριστου, στην οποία να προηγείται η αρπαγή της Εκκλησίας, ούτε και η χιλιετής βασιλεία, η οποία έπεται της Δευτέρας Παρουσίας και προηγείται της τελικής κρίσης. Η δεύτερη εν γέννη θεολογική άποψη είναι ότι αυτές οι τρεις μέρες είναι τελείως διαφορετικές μέρες και σε τελείως διαφορετικούς περίοδους. Διαφορετικές περίοδους. Άλλη ημέρα και άλλη περίοδος θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, άλλη Δευτέρα Παρουσία και άλλη τελική κρίση. Αυτή είναι και η δική μας άποψη, την οποία έχουμε, διότι θεωρούμε ότι η Γραφή αυτά που λέει, αυτά εννοεί. Δεν είναι παραβολικά, δηλαδή άλλα να γράφει και άλλα να εννοεί. Με αυτή λοιπόν την θεώρηση και την προσέγγιση μας στη Γραφή, γνωρίζουμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια τελείως διαφορετική μέρα από τη Δευτέρα Παρουσία και η Δευτέρα Παρουσία είναι μια τελείως διαφορετική μέρα από την τελική κρίση. Σε αυτή λοιπόν την θεολογική άποψη, την χιλιαστική δηλαδή, αν και δεν έχουμε καμία σχέση με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, σε αυτή λοιπόν την άποψη, τη χιλιαστική θεολογική άποψη, υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, όπως
η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, δηλαδή αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσει η εφταετία της βασιλείας του Αντιχριστού. Η άλλη άποψη, η γνώμη είναι ότι ο Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία του στα μέσα της εφταετίας και η άλλη είναι ότι ο Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία του στο τέλος της εφταετίας, πριν δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Εμάς η άποψή μας είναι, εκ των προτέρων σας το λέω, ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της εφταετίας του Αντίχριστου. Και το στηρίζουμε βέβαια, προσπαθούμε να το στηρίξουμε, στο Λόγο του Θεού. Το πρώτο βασικό σημείο το οποίο μας βεβαιώνει εμάς μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της αποκάλυψης του Αντιχρίστου αλλά και της εφταετίας του Αντιχρίστου είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει, πραγματοποιείται, γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας η οποία περιγράφεται μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, περιγράφεται λοιπόν από το 4ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Εμείς δηλαδή που ζούμε, όταν θα γίνει η μέρα του Κυρίου η αρπαγή της Εκκλησίας, λέω εγώ, εμείς οι ζώντες δεν θα πεθάνουμε πια γιατί θα μεταφερθούμε από τη ζωή κατευθείαν στην Ανάσταση. Και στο 16 εδάφιο, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλης απάντηση του Κυρίου στον αέρα και τότε θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Επειδή λοιπόν στην αρπαγή της Εκκλησίας θα αναστηθούν οι αποθανόντες εν Χριστώ πρώτον και θα μεταμορφωθούν οι ζώντες εν Χριστώ δεύτερον, είναι φανερό ότι αφορά μόνο την Εκκλησία, τους αποθανόντας και τους ζώντας εν Χριστώ. Άρα πολύ σωστά το λέμε αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν αφορά ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που απέθαναν και έλαβαν και αυτή η σωτηρία, το όνομά τους γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, επειδή άκουσαν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού όταν κήρυξε εις τους νεκρούς, εις τον Άδη, και μεταφέρθηκαν από τον Άδη στον Παράδεισο, όπου είναι και η Εκκλησία, κατά μία θεολογική άποψη. Άρα αφορά μόνο την Εκκλησία, η αρπαγή αφορά μόνο την Εκκλησία και καμία σχέση δεν έχει με όλους τους υπόλοιπους των οποίων το όνομα ευρέθη γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Τώρα πότε έρχεται, πότε πραγματοποιείται, πότε ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Λέγαμε λοιπόν ότι το περιβάλλον της αρπαγής της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένο και περιγράφεται λεπτομερώς. Σε πολλά σημεία εμείς θα διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και από το κεφάλαιο Ιωταζήτα και από το εδάφιο 26. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν και ήλθε κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πύρκε θείον απ' ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι όταν ο Υιός του ανθρώπου θα φανερωθεί για να παραλάβει την Εκκλησία του. Οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες και οικοδομούντες. Δηλαδή σε μία περίοδο θα λέγαμε ειρήνης καταρχάς, παγκόσμιας ειρήνης, αν και με βάση τις αρχές Οδύνων και τα σημεία των εσχάτων ημερών, ταραχές και πόλεμοι κατά τόπους θα υπάρχουν, αλλά εν γέννη στην ανθρωπότητα θα είναι περίοδος ειρήνης, περίοδος ελευθερίας,
οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι, δεν θα καταπιέζονται και πάλι εν γέννη λέω, γιατί θα υπάρχουν επαναστάσεις, ταραχές, θα υπάρχουν καιροί κακοί, οι οποίοι όμως καιροί κακοί προσδιορίζονται με βάση το αδιέξοδο που οδηγείται η ανθρωπότητα, όπως πραγματικά είμαστε σήμερα. Σε όλες τις συνθήκες της ζωής της ανθρωπότητος υπάρχουν απόλυτα αδιέξοδα. Δηλαδή, κοινωνικά αδιέξοδα, οικογενειακά αδιέξοδα, διαζύγια, χωρισμοί, φιλετικά αδιέξοδα, θρησκευτικά αδιέξοδα, πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδα και περιβαντολογικά αδιέξοδα και όλες οι λεπτομέρειες της ζωής του ανθρώπου προσδιορίζονται, χαρακτηρίζονται από την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Καιροί κακοί λοιπόν, οικονομικές κρίσεις, περιβαλλοντολογικές κρίσεις, κοινωνικές κρίσεις, κοινωνικές επαναστάσεις, οικογενειακές κρίσεις, καταστρέφεται ο γάμος, καταστρέφεται η οικογένεια. Καιροί κακοί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι από την αμαρτία, καθώς δεν θα εμπιστεύονται και δεν θα επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Αλλά όμως, παρόλους τους κακούς τους καιρούς, παρόλα τις καταστάσεις των αδιεξόδων, οι άνθρωποι θα είναι σε ελευθερία και σε ειρήνη. Τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Αυτή λοιπόν θα είναι η κατάσταση της αρπαγής της Εκκλησίας. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας αποκαλύπτεται η οργή του Θεού, καθώς είναι γραμμένο και στην Αποκάλυψη, ότι ήλθε η οργή του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Αυτό είναι γραμμένο λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο 6ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Οι άνθρωποι θα λένε προς τα όρη και προς τα πέτρας, πέσατε εφημάς, κρύψατε εμάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, του Θεού, και από τις οργείς του αρνίου. Διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής του Θεού και της δύναται να σταθεί. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας πάβει να υπάρχει ελευθερία, πάβει να υπάρχει ειρήνη. Η πρώτη άλλωστε σφραγίδα, η δεύτερη σφραγίδα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας είναι ακριβώς ότι θα σηκώσει, εδόθη στον, το διαβάζω από το 4 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος και στον καθήμενο επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη απόλυτη γη και να σφάξουν αλλήλους και δόθη σε αυτόν μάχαιρα. Εδώ θα υπάρξει ένα κοινωνικό κράχο, ένα θα σκοτώνει τον άλλον σαν αποτέλεσμα των κρίσεων, τα οποία θα φτάσουν την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί που λένε, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ο Θεός επέτρεψε πολλούς διωγμούς, ταλαιπωρίες, θανατώσεις, οι χριστιανοί ερήπτοντος στα άγρια θηρία, αυτά είναι αλήθεια. Και γι' αυτό θα επιτρέψει τη δοκιμασία της εφταετίας του Αντίχριστου. Είναι μεγάλο λάθος αυτό, γιατί η εφταετία του Αντίχριστου δεν είναι δοκιμασία, είναι αποκάλυψη της οργής του Θεού. Και ο Θεός συνηθίζει, όπως θα δούμε τώρα, ότι όταν εκχέεται η οργή του, να εκβάλει από μέσα κάθε δίκαιο. Θυμηθείτε την περίοδο του Νόε. Όταν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνε, το διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο της Γένεσης και από το 5 εδάφιο, και είδε ο Κύριος ότι επληθύνε το η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτών ήταν μόνο κακία πάστας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Και είπε ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο, τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Έφτασε λοιπόν η ώρα να εκδηλωθεί η οργή του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Και ο Θεός τι έκαμε, ειδοποίησε τον Νόε που βρήκε χάρη ενωπιόν του, γιατί ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του. Μετά του Θεού περιεπάτησε στη ζωή του ο Νόε, γι' αυτό και τον εκάλεσε
και του φανέρωσε ότι πρόκειται να καταστρέψει με κατακλυσμό όλη την ανθρωπότητα και τον πρότρεψε να κατασκευάσει κυβωτό για τη σωτηρία του. Και ο Νόε επίστη, και καθώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους στο Ι' Α κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, διαβάζω, «Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν, περί των μη βλεπομένων έτη», για τον κατακλυσμό, «ευλαβηθείς, κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δις κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διασπίστεως δικαιοσύνης». Ο Νόε λοιπόν ειδοποιήθηκε από το Θεό, διαπίστεως κατασκεύασε κυβωτών, καθώς φοβήθηκε τον Θεό, πίστεψε στο Θεό, εμπιστεύθηκε το Θεό, εισήλθε αυτός η γυναίκα του και οι τρεις κόρες του και οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, και αποτέλεσμα ήταν ότι η απόλυτη ανθρωπότητα κατά το Λόγο του Θεού σώθηκαν οι τρεις, έξι, οχτώ αυτοί δίκαιοι. Ο όγδος μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, ο Νόε. Έτσι λοιπόν όταν εκδηλώθηκε η οργή του Θεού στην ανθρωπότητα με τον κατακλυσμό, ο Θεός τον Νόε και την οικογένειά του τους έβγαλε έξω και μάλιστα τους χρησιμοποίησε για τη διατήρηση του ανθρωπίνου γένους. Αλλά και πολύ αργότερα, όταν ο Θεός πάλι, γιατί η αμαρτία έφτασε στο πλήρες στα Σόδωμα και στα Γόμορα, πριν επιφέρει την οργή του, δηλαδή να βρέξει πυρ και θείο και να απολέσει άπαντας, πριν να έρθει λοιπόν το τέλος, βγάζει από μέσα τους δικούς του. Το Λότ, τον δίκαιο Λότ, τη γυναίκα του, τις δύο κόρες του, δυστυχώς οι γαμπροί του δεν επίστησαν. Και μάλιστα τους έβγαλε με το ζόρι, γιατί δεν ήθελε να αποχωριστεί από το σπίτι του, από τα υπάρχοντά του, ο Λότ και η γυναίκα του. Γι' αυτό έστειλε άγγελο και με το ζόρι τον έβγαλε και τον οδήγησε έξω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα για να καταστρέψει την περιοχή όπου η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Μάλιστα είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορώ αυτό να το κρύψω από το δούλο μου τον Αβραάμ, και δεν κρύβει ποτέ ο Θεός το σχέδιό του και το έργο του από τους δούλους του, τους προφήτες. Όταν λοιπόν πήρε τον Αβραάμ και τον οδήγησε στο βουνό να δουν από ψηλά τα Σόδωμα και το Γόμορα και τον ενημέρωσε ότι θα καταστραφούν καθώς θα βρέξει ο Θεός πυρ και θείον, ο Αβραάμ στενοχωρήθηκε. Στενοχωρήθηκε προφανώς γιατί εκεί ήταν ο ανιψιός του, ο Λότ και η οικογένειά του. Και είπε, μα είναι δυνατόν, εάν υπάρχουν 50 δίκαιοι στην περιοχή, να καταστρέψεις τους 50 δικαίους μαζί με τους αδίκους? Και ο Θεός είπε, όχι, δεν θα καταστρέψω τους 50 δικαίους, δεν θα επιτρέψω να βρεθούν στην εκδήλωση της οργής μου 50 δίκαιοι για να καταστραφούν μαζί με τους αδίκους. Και ο Αβραάμ είπε, αν είναι 40, είναι 30, είναι 20, αν είναι 10. Και ο Θεός είπε, όχι, χάριν των 10 δεν θα καταστρέψω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Επειδή ήταν όμως λιγότεροι από 10, ήταν 4, τους έβγαλε έξω για να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και τα κατάστρεψε. Κατά τον ίδιο τρόπο, για το τέλος, όπου θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού, είναι γραμμένο στον Δανιήλ τον προφήτη και μάλιστα στο κεφάλαιο Ήτα 8 και στο εδάφιο 32. Και εν της εσχάτης καιρής, όταν οι ανομίες φτάσουν εις το πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος, συνετός εις πανουργίας, και η δύναμης αυτού θέλει ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως, και λοιπά και λοιπά. Όταν λοιπόν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, και πότε θα φτάσει η αμαρτία στο πλήρες στην ανθρωπότητα? Αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι πιστοί χριστιανοί, οι δίκαιοι, γιατί δίκαιος είναι αυτός που πιστεύει σε αυτόν τον οποίο ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι τον καιρό της χάριτος,
στην οικονομία της χάριτος ο δίκαιος. Ο δίκαιος είναι όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και ταυτόχρονα πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καθώς είναι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εις αρχή, διότι εν το Χριστό Ιησού κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει η αμαρτία στο πλήρες, και η αμαρτία θα έρθει στο πλήρες όπου δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος, αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου όλοι οι δίκαιοι, δηλαδή οι πιστεύοντες στον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ομολογούντες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο αληθινός Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, όταν όλοι αυτοί αρπαχθούν, οι αποθανόντες σε Χριστό αναστηθούν και οι ζώντες σε Χριστό μεταμορφωθούν, τότε η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες και τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο Υιός της Απολίας, ο υπερερώμενος και αυτός ο οποίος θα έλθει κατ' ενέργεια του Σατανά. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνυπάρξει η Εκκλησία με τον Αντίχριστο. Όμως, ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Κύριος έρχεται εξ ευνής, καθήν όραντες το χάζεστε, καθήν όραντες δε σκέφτεστε. Και αυτό θα γίνει και μπορεί να γίνει όχι στην εφταετία του Χριστού, του Αντίχριστου, όπου όλα χάνονται, σφραγίδες, φιάλες, πληγές, φοβερές καταστάσεις, θλίψεις που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει στην ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν βλέπουμε τις καταστροφές, ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Όταν όμως ζούμε 2000 χρόνια τώρα όπως ζούμε, μέσα σε ελευθερία ή όπως τώρα στις έσχατες αυτές οι μέρες και σε ειρήνη στην ανθρωπότητα, τότε πραγματικά ο Κύριος έρχεται καθήν όραντες το χάζεστε. Γι' αυτό και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, καθαρά θα τολμούσα να πω, σε όλους μας, προσέχετε εις εαυτούς, μήποτε διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ, το 34 εδάφιο, προσέχετε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει η μέρα εκείνη επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Η πρόταση του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι η Εκκλησία του Χριστού, οι πιστοί, να εκφύγουν πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Δεν θέλει ο Θεός την Εκκλησία του να την ταλαιπωρήσει ο Αντίχριστος. Η Εκκλησία έχει εξουσία. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η δύναμη της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα του Άγιο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και εμείς οι πιστοί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Έχουμε εξουσία. Καθώς ο Χριστός λέει, εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όταν λοιπόν ο Χριστός έχει όλη την εξουσία, πώς θα αφήσει το σώμα του να ταλαιπωρηθεί στην οργή του Θεού, στην οργή του, δηλαδή είναι οξύμορο, να επιτρέψει το σώμα του, την εκκλησία του, να ταλαιπωρηθεί από την οργή του. Οξύμορο είναι, δεν είναι, είναι αστείο, είναι παράλογο, παραλογισμός είναι αυτός. Θα επιτρέψει ο Χριστός όταν θα εκδηλώσει την οργή του στην ανθρωπότητα να γίνουν συμμέτοχοι της ταλαιπωρίας, της οργής του Θεού και ο λαός του μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Άλλωστε αυτό μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονική στη δεύτερη. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι η Δευτέρα Παρουσία, και της αυτών επισυνάξεως ημών, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, ας δεχτείτε ότι είναι έτσι όπως το λέω, αλλά παρακάτω θα το καταλάβετε ότι είναι έτσι, γιατί μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού.
Σας παρακαλούμε, αδερφοί, λοιπόν, περί της Δευτέρας Παρουσίας και της αρπαγής της Εκκλησίας, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως τάχα γραφωμένης φημών, ότι επλησίασε η Δευτέρα Παρουσία ημέρα του Χριστού, ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, γιατί βλέποντας αυτή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τα αδέλφια μας πράγματι τις ταλαιπωρίες και τους διαγμούς, πίστευαν ότι ζούσαν την εφταετία του Αντίχριστου. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος το 55 περίπου μετά Χριστό και τους λέει μη σκέφτεστε ότι είναι η εφταετία του Αντίχριστου, ότι ταλαιπωρείστε, ότι επλησίασε τάχα η Δευτέρα Παρουσία. Διότι δεν θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπηρερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία αν προηγούμενα δεν έλθει η αποστασία της ανθρωπότητος, να απομακρυνθεί εντελώς από τον Ιησού Χριστό, ώστε να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον αιών του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν πρόκειται να έρθει η Δευτέρα Παρουσία αν δεν αποκαλυφθεί πρώτο ο Αντίχριστος με εξουσία, με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και συνεχίζει το 6 εδάφιο. Και τώρα εσείς γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρόν. Γνωρίζετε το κατέχον. Και λέξεις κατέχον, ο αρχιμαντρίτης Βάμβας ερμηνεύει ο ακατέχον αυτός που το εμποδίζει και σωστά το ερμηνεύει. Αν και η ελληνική λέξη κατέχον είναι πιο δυνατή. Σημαίνει έχει εξουσία, έχει κατοχή, ώστε να μπορεί να εμποδίσει το διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Έχει εξουσία και κατοχή επί της ανθρωπότητος, ώστε να μπορεί να εμποδίσει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, στην περίοδο της οικονομίας της Χάριτος, υπάρχει μια πνευματική ισορροπία, όπου την εξουσία την έχει ο Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όπως είπαμε η δύναμη της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Την εξουσία την έχει η Εκκλησία. Ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει τα παιδιά του Θεού. Δεν μπορεί να νικήσει τα παιδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο και τον διάβολο, η πίστη σας. Η Εκκλησία είναι νικητής γιατί ο Χριστός είναι νικητής. Η Εκκλησία είναι θριαμβευτής γιατί ο Χριστός είναι θριαμβευτής. Ο Απόστολος Παύλος λέει ας είναι ευλογημένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνης σου Χριστού ως της έκαμεν ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία έχει εξουσία, έχει δύναμη να πατάει πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανείς να μην μπορεί να τη βλάψει. Έχει εξουσία η Εκκλησία να λέει σε επιτιμώ διάβολε στο όνομα του Χριστού και να φεύγει. Να δένει το διάβολο στο όνομα του Χριστού και να είναι αδύναμος. Άρα δεν μπορεί ο διάβολος την περίοδο της εξουσίας της Εκκλησίας του Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, να αποκαλύψει, γιατί κατ' ενέργεια του σατανά θα έρθει ο Αντίχριστος, να αποκαλύψει και να φανερώσει και να δώσει την εξουσία και τη δύναμή του στον Αντίχριστο. Δεν γίνεται αυτό. Εσείς λοιπόν γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, το κατέχον εκείνο το οποίο εμποδίζει ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στο δικό του τον καιρό. Διότι τώρα το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Ο διάβολος δηλαδή ενεργεί αλλά μυστηριωδώς, κρυφά το έργο του Αντιχρίστου και το έργο του ο διάβολος. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και θα συνεχίσει να ενεργείται μυστηριωδώς μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Να μετατεθεί, να φύγει εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Αυτός που τον εμποδίζει η Εκκλησία. Μάλιστα ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέγει
Παιδεία, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι και καθώς ακούσατε ότι ο Αντιχρίστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν. Όθε γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Άρα τώρα υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Αλλά το έργο της ανομίας μυστηριωδώς ενεργείται μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου, να μετατεθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε όταν θα εκβληθεί, όταν θα μετατεθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα που είναι το σώμα του Χριστού, η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όταν θα εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, της οποίας εκκλησίας κεφαλή είναι ο Χριστός, είπαμε, και δύναμη στο Πνεύμα του Άγιο, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Άρα, ο Απόστολος Παύλος με λίγα λόγια λέει στους Θεσσαλονικείς το 55 μετά Χριστό, μη θορυβήστε ότι επλησίασε η Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία εάν δεν έρθει η αποστασία και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό και σέβασμα. Δεν θα έλθει αν δεν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αλλά τώρα εσείς ξέρετε ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί. Η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν θα εκβληθεί, θα μετατεθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, η Εκκλησία του Χριστού, όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τότε ο διάβολος θα έχει την ισχύ να εκπληρώσει το θέλημά του και να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Σήμερα λοιπόν, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια πνευματική ισορροπία στην ανθρωπότητα. Την εξουσία την έχει ο Χριστός με την Εκκλησία του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν όμως εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον, έρθει δηλαδή, μετατεθεί εκ μέσου ο κατέχων, το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Τότε θα λυθούνε, θα ανοιχτούνε οι πύλες της κολάσεως και η ανθρωπότητα θα βιώσει την οργή του Θεού μέσα από τις ενέργειες του διαβόλου δια του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη. Μάλιστα, στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών της Φιλαδελφίας που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη, διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, επειδή εφύλαξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Όχι θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, θα σε βγάλω. Δεν θα σε αφήσω να είσαι στον πειρασμό την ώρα του πειρασμού. Θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Δεν θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού, όντας μέσα στην οικουμένη όλη που θα δοκιμάζονται όλοι οι κατοικούντες επί της γης. Θα βγει πρώτα η Εκκλησία και ύστερα θα έρθει η ώρα του πειρασμού. Τέλος, στην Αποκάλυψη, μετά το 3ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο όπου πιστεύουμε ότι γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί από το 4ο κεφάλαιο και έπειτα θα δούμε ότι δεν υπάρχει αναφορά στη λέξη Εκκλησία, και όταν αρχίζουν οι σφραγίδες, πριν ακόμη αρχίσουν οι σφραγίδες να αποκαλύπτονται και να έρχονται για να δοκιμάσουν τους κατοικούντας επί της γης, στον Απόστολο Ιωάννη ο Ιησούς Χριστός δείχνει μια φανέρωση τον ουρανό της εποχής εκείνης, όπου διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο το 1ο εδάφιο. Μετά τα αυτά είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη την οποία νίκουσα ως σάλπιγκος λαλούς μετεμού έλεγε, ανάβα εδώ
και θέλω σου δείξει όσα πρέπει να γίνουν μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκυτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά τη θέα με λίθον ίασπιν και σάρδινον, ο αιώνιος Θεός. Και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά τη θέα με σμάραγμον. Και το τέσσερα εδάφιο έχει σημασία. Και εν το και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και εις τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους ενδεδημένους σημάτια λευκά. Και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών χρυσούς στεφάνους. Άρα βλέπεις το θρόνο μετά τα αυτά, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Βλέπει γύρω από το θρόνο 24 ανθρώπους. Πρεσβυτέρους, οι οποίοι φορούσαν μάτια λευκά τα οποία είναι τα δικαιώματα των Αγίων και στεφανωμένοι με χρυσούς στεφάνους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ουράνια σώματα, όχι. Αυτοί είναι άνθρωποι, γιατί όταν ψέλνουν στο Θεό γράφουν. Άξιος διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο. Και ψάλουσιν, οι 24 πρεσβύτεροι λέγοντες, άξιος είσαι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνος. Και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Ποιοι είναι αυτοί? Άλλοι ποιοι μπορεί να είναι άλλοι από την Εκκλησία? Γιατί ο Χριστός εσφάγει και μας αγόρασε. Εκφάσεις φυλής, γλώσσης, λαού και έθνους. Δεν είναι δηλαδή ο λαός Ισραήλ. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η αρπαχθήσα Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητοί φίλοι, και άλλα σημεία θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, από την Αγία Γραφή εν γέννη. Πιστεύω ότι αναφερθήκαμε στα σημαντικότερα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο σημείο. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν όμως μέσα στη Γραφή και άλλα σημεία που μας αποδεικνύουν, αλλά και αυτά που διαβάσαμε είναι ικανά να μας αποδείξουν, να μας βεβαιώσουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της αποκάλυψης του Αντίχριστου, άρα και της εφταετίας του Αντίχριστου. Δεν γίνεται μετά την εμφάνιση του Αντίχριστου. Θα γίνει πριν την εμφάνιση του Αντίχριστου. Είμαστε απολύτως βέβαιοι, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε τις γραφές. Συνεχίζω με την επόμενη ερώτηση του φίλου μας. Ποια είναι η γενναία αυτή? Είναι και γραμμένο στο Μάρκο Γ' 29, για να πάρω να το βρούμε, κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Γ' 29. Ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Να το διαβάσω. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα γενόμενα, εξέβρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. 30 εδάφιο. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Και οι ερωτήσεις. Ποια είναι η γενναία αυτή? Πόσα χρόνια διαρκεί μια γενναία? Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η γενναία? Ναι, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή η γενναία θα μπορούσε να είναι η γενναία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν είναι όμως, γιατί περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο προφητικός λόγος του Ιησού Χριστού για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Διαβάζω από το ΚΓ κεφάλαιο και από το 36 εδάφιο. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουσι ελθεί επί την γενναίαν ταύτη. Ποια? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπον συνάγει η όρνη στα ορνήθια εαυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν θελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος. Διότι σας λέγω, δεν θέλετε με ειδείς το εξής, έως σου είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προφητικός λόγος λοιπόν του Χριστού για την πρώτη γενιά, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, είναι ότι μέσα σε αυτή τη γενιά θα έρθει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, καθώς ο οίκος σας αφήνεται έρημος.
Και πράγματι μέσα σε αυτή τη γενιά, δηλαδή το 33 μετά Χριστό, περίπου προφήτευσε ο Χριστός το τέλος της Ιερουσαλήμ, το 70 μετά Χριστό η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τους Ρωμαίους και ξανά δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, διαλύθηκε και ξαναδημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948 με ένα θαυμαστό τρόπο, αφού ολοκληρώθηκε το σχέδιο του Θεού που οι ίδιοι οι Ισραηλίτες ζήτησαν για τον εαυτό τους λέγοντες «Το αίμα αυτού σε μας», δηλαδή στο λαό τότε που ήλθε με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 και μετά Χριστό, «και το αίμα του Ιησού Χριστού στα παιδιά μας», που έλαβε χώρα με το ολοκαύτωμα των Γερμανών, των Ναζί εναντίον των Ισραηλιτών. Αμέσως δε μετά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Άλλη μία ερώτηση που θα μπορούσε να έρθει είναι για το λαό Ισραήλ ή για τους εθνικούς. Η απάντηση είναι ότι αφορά την Εκκλησία, άρα αποκλείεται να είναι για το λαό Ισραήλ. Αφορά την Εκκλησία του Χριστού. Μάλιστα, λέει αληθό, από δε της οικής μάθετε την παραβολή ότι ο κλάδος αυτής, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται το πλησίον, είναι το θέρος. Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι πιστεύουμε εμείς. Μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού και το ερώτημα είναι ποια είναι η γενναία αυτή, από πότε αρχίζει, πόσο διαρκεί και πόσο τελειώνει. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε χρόνους και καιρούς, γιατί είναι κάτι που δεν μας το επιτρέπει ο Θεός. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η γενναία η έσχατη, η τελευταία γενιά της Εκκλησίας επί της γης, αρχίζει με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που είναι ένα φοβερό σημείο προφητευμένο από το Λόγο του Θεού. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Για να απαντήσω όμως την ερώτησή σου πόσα χρόνια διαρκεί μια γενναία και πότε αρχίζει και πότε τελειώνει, θα έλεγα αν υποθετικά θεωρήσουμε ότι η τελευταία γενιά που αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού αρχίζει, όπως είπαμε, το 1948, καθ' υπόθεση αρχίζει το 1948, το πότε τελειώνει είναι μια απλή σκέψη που μπορούμε να κάνουμε. Εάν κάποιος γεννήθηκε το 1948, καθώς η ηλικία του φτάνει στο τέλος και η γενιά την οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού φτάνει στο τέλος. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η τελευταία γενιά, καθ' υπόθεση, αρχίζει το 1948, όσο περνάνε τα χρόνια και η ηλικία των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη χρονιά εκείνη φτάνει στο τέλος και η γενιά αυτή που λέει ο Χριστός φτάνει στο τέλος. Ο Θεός ξέρει. Εμείς το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και το ξαναδιαβάζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και μάλιστα στο κάπα αλφα κεφάλαιο και στο 34 εδάφιο, λέγοντας «προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας». Αυτή είναι η περίοδος πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Η προσοχή μας θα πρέπει να είναι στο να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλεις, από μέθης και από μεριμνών βιωτικών. Δεν υπάρχει δηλαδή καταστροφική περίοδος της εφταετίας του Αντίχριστου και της οργής του Θεού, αλλά οι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα για κρεπάλι, για μέθη και βιωρητικές μέριμνες, οι οποίες θα παρασύρουν τον χριστιανό από το να περιμένει τον Κύριο. Γι' αυτό προσέχετε. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλις και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος η ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι ως παγής θα ελιέλθει, επέλθει σε όλους τους καθημένους επί το πρόσωπον της γης. Παγκόσμιο γεγονός. Και η πρόταση του Θεού για τη γενναία που έχει τη δυνατότητα κρεπάλις, μέθης και μεριμνών βιωτικών. Ειρήνης και ελευθερίας.
Η πρόταση του Κυρίου μας είναι αγρυπνείτε λοιπόν, προσευχόμενοι εν παντίκαιρο, για να καταξιωθείτε με την αγρύπνια σας και την προσευχή σας να εκφύγετε όλα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση στην εφταετία του Αντίχριστου και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγαπητοί μου φίλοι, φίλε, είμαστε βέβαιοι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της εφταετίας του Αντίχριστου και όσον αφορά για την τελευταία γενιά, πιστεύουμε ότι είμαστε η τελευταία γενιά. Το από πού αρχίζει και που τελειώνει δεν τολμάμε να αναφερθούμε. Πιστεύουμε ότι είμαστε η τελευταία γενιά, γιατί είδαμε να εκπληρώνονται όλα τα σημεία τα γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Όλα τα σημεία στην αρχή του αιώνα μας, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού σαν αρχές οδύνων, λέγοντας ο Ιησούς Χριστός βλέπετε μην πλανηθείτε, διότι διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, από το ΚΑΑ κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο. Διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το όνοματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός σε πλησίασε. Μην υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίες, μη φοβηθείτε, διότι πρέπει να γίνωσι πάντα ταύτα. Πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, βασιλεία επί βασιλεία, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και θέλουσι γίνει κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι, που γίνονται με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη συχνότητα παγκόσμια, πείνες που γίνονται σε πολλές περιοχές της γης, στις περισσότερες περιοχές της γης, αλλά όχι σε όλες, λοιμοί, αρρώστιες που υπάρχουν, καινούργιες αρρώστιες που δεν υπάρχει θεραπεία τους, παραδείγματος χάρη το AIDS, η υπατήτιδα C, φοβερές αρρώστιες που οδηγούν σε θάνατο τους ανθρώπους. Και θέλουν συνείστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Αυτά δε τα φόβητρα και τα σημεία μεγάλα από του ουρανού είναι φοβερό σημείο το οποίο άρχισε να λαμβάνει η χώρα από τον πρώτο, ιδιαίτερο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και σήμερα με τα αεροπλάνο και όλα αυτά τα όπλα, τον οπλισμό, τον εξοπλισμό, πυράβλους και πυρηνικές ενέργειες και βόμβες στη Χειροσίμα, φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό, τα οποία άρχισαν με το τέλος πριν τελειώσουν οι αρχές οδύνων, που οι αρχές οδύνων θεωρητικά τελειώνουν με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μπαίνουμε κατά πάσα πιθανότητα στην τελευταία γενιά, στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Τώρα πότε αρχίζει, πότε τελειώνει, τους χρόνους και τους καιρούς δεν είναι στη δική μας εξουσία αν τους ξέρουμε, γιατί το πότε δεν το ξέρει ούτε, το διαβάζω από μέσα μάλιστα, από το Λόγο του Θεού, ότι περί της ώρας εκείνης και της ημέρας εκείνης κανένας δεν ξέρει, να το διαβάσω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το 32 εδάφιο, το ΙΓ κεφάλαιο. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας εκείνης, ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ μόνος. Μόνο ο Πατέρας έχει στα χέρια του τους χρόνους και τους καιρούς. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είμαστε βέβαιοι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της αποκάλυψης του Αντίχριστου και της εφταετίας του Αντίχριστου. Πιστεύουμε ότι περάσανε οι οδύνες της εγκυμονούσης, οι αρχές οδύνων όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και ζούμε στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, στην τελευταία γενιά. Γι' αυτό και υποτασσόμενοι στην προτροπή του Κυρίου προσέχουμε από μέθης, κρεπάλης, μέριμνες βιωτικές για να μην αποκοιμηθούμε. Αντιθέτως, μας ζητάει ο Κύριος να αγρυπνόμεν, πάντοτε προσευχόμενοι για να
καταξιωθούμε να εκφύγουμε, πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να είμαστε μαζί και στην εκπομπή αυτή. Τελειώνοντας, σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.